Κυριακή των Βαΐων παραπέμπει ευθέως στα Βάγια, δηλαδή τα κλαδιά φήνικα με τα οποία έστρωναν το δρόμο από τον οποίο περνούσε ο Κύριος, επί πόλου όνου καθήμενος. Λοιπόν, είναι μια εικόνα συγκλονιστική και ιστορική με την έννοια ότι μετά τις τιμές που έκαναν στον Ιησού και τον υποδέχτηκαν στην Ιερουσαλήμ ως βασιλέα, μια εβδομάδα αργότερα έχουμε αυτό το τέλος, αλλά μετά και την Ανάσταση. Τα Βάγια και το Βάιο είναι αιγυπτιακή λέξη, εκεί υπάρχουν οι Φοινικές. Εμείς το είπαμε Φοίνικα, το Βάι, και τα Βαγιά τα έχουμε εμείς στην Κρήτη. Και τι είναι? Φύλλα του φοινικόδεντρου, τα οποία τα φτιάχνουμε σε σχήμα σταυρού, πανέμορφα, και τα προσφέρουν στο εκκλησίασμα την ημέρα των Βαΐων. Το παράδοξο είναι ότι σε όλα τα λεξικά και στο λεξικό της Ακαδημίας γράφουμε Βάγια και λέμε κλαδιά, μυρθιάς ή ξέρω εγώ δάφνης, που τα προσφέρουμε σε ανάμνηση, αφού δεν έχει ο κόσμος σε πολλά μέρη φοίνικες που θα τους βρει. Και έτσι λοιπόν Βάγια, ενώ είναι τα φύλλα και τα κλαδιά του φοίνικα, το λέμε για άλλα οτιδήποτε φυτά προσφέρουμε εξαγνιστικά στον κόσμο. Είδατε ότι οι λέξεις δεν είναι πάντοτε κυριολεξία. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν είναι λάθος. Τώρα, το βαγιοκλαδίζω είναι κάτι άλλο. Τι θέλω τώρα να πω? Η Βάγια, τα Βαγιά είναι αυτά. Η Βάγια, μια κοπέλα τη λένε Βάγια. Και είναι το αρχαίο Βάια και Βαΐα, όπως και Βάιος, προς τιμήν της Κυριακής των Βαΐων. Αυτή είναι η Βαΐα. Και σου λέει, δεν θα λέω τώρα ότι με λένε Βαΐα, θα λέω ότι με λένε Βάγια. Αλλά Βάγια, δυστυχώς, σημαίνει υπηρέτρια. Υπηρέτρια. Καμιά κοπέλα θα έλεγε να πει ότι εμένα με λένε υπηρέτρια. Αλλά αυτή η Βάγια είναι ομόηχη λέξη από το λατινικό Baiula, που σημαίνει παραμάνα. Είδατε η παράξενη ιστορία των λέξεων.